Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην παρουσίαση της οπτικοακουστικής performance ή αλλιώς εγκατάστασης, installation που θα μας παρουσιάσουν σήμερα ο Νίκος Τραχανάς που είναι στο οπτικό κομμάτι και ο Βασίλης Αρδελής που έχει την ευθύνη του ακουστικού μέρους, αυτό που θα παρακολουθήσετε σήμερα. Η εγκατάσταση αυτή βασίζεται σε μία συνέντευξη που είχε δώσει σε μία σε κάποια λόγια του προπάπου του Βασίλη του Σαρδελή, ο οποίος ξεκίνησε πριν από 100 χρόνια περίπου από τη Σινόπη της Μικράς Ασίας, έκανε ένα μεγάλο δρόμο εν μέσω της καταστροφής της Σμύρνης, πέρασε στον ελλαδικό χώρο, έφτασε στην Πρέβεζα. Στην Πρέβεζα έκανε διάφορα, διέπρεψε, ήταν πολύ δραστήριος, άνοιξε το πρώτο καφενείο, το Παλώμα. Η σημασία αυτού του λογίδριου, του Θόδωρου Μυζίκου, του προπάπου του Βασίλη, είναι ότι μιλάει για σημαντικά πράγματα, αλλά πάνω απ' όλα μιλάει αληθινά. Μιλάει για πράγματα που είναι αληθινά, που τα περιγράφει ένας άνθρωπος που τα έζησε. Είναι πράγματα που ίσως φαίνονται και κάπως λεπτομέρειες, αλλά είναι ουσιαστικά πράγματα που μιλάνε και για το σήμερα, μια που και σήμερα πάλι τα ίδια συμβαίνουν και πάντα τα ίδια συμβαίνουν. Και επειδή αυτό που θα παρακολουθήσετε, σας το λέω από εκπείρας, επειδή και εγώ χτες το παρακολούθησα, είναι αρκετά καθυλωτικό και υποβλητικό, δεν θα ήθελα να πω άλλες λέξεις, να εξάρω τη σημασία του και την αξία του και το πόσο πρωτοποριακό κτλ. Δεν θέλω να πω τέτοια, δεν είπα. Θα ήθελα να κλείσουμε τα κινητά, έτσι κι αλλιώς να μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε ένα μαγαζί του Σπύρου του Κλάνου, ο οποίος δεν έχει καν κινητό, οπότε ας απαλλάξουμε τον εαυτό μας και από τις ακτινοβολίες και από την ηχορύπανση των κινητών και ας απολαύσουμε το θέαμα αυτό, το οποίο είπαμε δεν θα απολέξεις, αλλά είναι μοναδικό. Καλή διασκέδαση. Είδαμε που πλησιάζει η νοητερή αδέρφια και είχαν δύο καράβια που κάνανε εδώ συγκοινωνία στα νησιά και ένα από το λεωφόρο το οποίο πήγαινε σε Κωνσταντινούπολη και Ρωσία και φάγανε πετρέλα. Σε κάποια φάση φορτούνα μεγάλη το καράβι πόδισε και ήρθε στη Σινόπη. Όταν πήγαν εκεί λοιπόν εκεί, ανέβηκε ο πάπος Βοπάτος σε μια σειρά να κόψει σίκα γιατί αυτοί είχαν 2.000 σιγές και
δύο κοσαρέδι από τότε πήγε στο Αστοπόλη. Έσαν τη Σπαστοπόλη, το πήρε και του πήγανε σε μια γριά, η οποία έφτανε με ξύλα τα λεπτά φιλιά. Εκεί του έπιασε το πόδι, έσασε ο καιρός να φύγει, πάρε ο αδερφός του να τον πάρει και λέει και δεν του λέει, όταν μπορεί να δεν συγκρίνεται, παιδί πρέπει να μείνει εδώ κανένα δεκαετία μέρος, να γίνει καλά, το πάρει. Και είπε να σμήνει. Και πάει ο αδερφός του να φορτώσει και στην επιστροφή να τον πάρει. Στο διάστημα αυτό, ο πάπος μου, πρωτού γίνει πάπος μου, παιδί ακόμα, γράφησε την κοπέλα της μαμής. Όταν ήρθε ο αδερφός του να τον πάρει, τον λέω να πεθάει, εγώ δεν έφερω κάτι συνόμι, εγώ θα μείνω εδώ, απ' τα καράβια στείλω μου ό,τι θέλεις, βερτικό λεπτά, απάνω σε 10 μέρες κατέβηκε στην αγορά. Καλώς τον Καπιταγιώργη, τι είχαμε ένα καπιτάνια που κούρισε καπιτάνια από τα ψαρά. Καλώς τον Ψαριανό. Από εκεί και πέρα, Ψαριανός, παντρεύτηκε 19 παιδιά, Ψαριανός. Παντρεύτηκε ο πατέρας μου, έκανε 4 αδέρφια εμείς. Εκεί χάσαμε τον πατέρα μας, εμείς σπέταξαν 28 άτομα σε έναν άκο και τους κάψαμε. Έπεσε τύφος, χαντάκι, 10-10 νοματίβους, άντρας, γυναίκα, λόγο, κοστούμια, αδένοντες, άντρας είναι, γυναίκα είναι. Ήμουν 14 χρόνια της από 13-14. Εκεί σύνολο το 17-18.
Και πάζει να φτάσει μια κούτα από μέσα κέντρο της πλατείας. Εδώ από το δικαστήριο, όπως πάει το κατήποδο δεξιά, ήταν η Εργοστάσιο Σίγκερ. Μετά ήταν η λέσχη των αξιωματικών, από κάποιο είχε καπηλείο και το είχε κάποιος ειδίες ήταν εδώ στην Πρέβεζα. Μετά ήταν η Δημαρχία. Μετά ήταν οι φυλακές, οι γενικές φυλακές με τον Άγιο Βασίλη, η Εκκλησία, η χωροφυλακή και το Λιμαναρχείο, από την δεξιά πλευρά. Από την αριστερή πλευρά είμαστε εμείς. Όλοι οι χριστιανοί, όλοι τα μεγαλύτερα Τσιλβετσίες, Αβεντουλίδης, εδώ Τρεπονίδης, αυτοί τα άκανε, τα μεγαλύτερα καταστήματα. Πήγα όλοι που έλεγαν και πήγα σαν ψούδα. Πήγα και σε ένα μοντοξάνο προτυπάδο με χρήματα ζαχαροπαστή. Πήγα σε πέρα σαν ένα ζαχαροπαστή που στα έκανε κάτι γενικά. Και λέω, μα πρέπει να βάλω και αυτό το γλυκό. Και είχα ένα θείο, αδερφός του Δεσπότης. Και αυτό ήταν εργολάβος. Λίγος τσίτας ήταν. Έχω ένα παιδί, ένα ψωρί, ο οποίος ζήλεψε με τα γλυκά που πιάνει στη δότη. Μπορεί να συναντρέψει ένα μήνα, μήνα να του δείξεις, αν μου δίνει λίγο 12 λίρες το μήνα, λέει να. Ζήτησε 12 λίρες. Τα έδωσε. Ο Τούρκη και οι Γρήκοι. Ήταν 100 γλώσσα, αλλά που ήταν μια λίρα. 100 δραχμές. Δούλεψα και τις μήνες, αφηγέματα του Ιβιάρου. Thank you.
Με λέω να δεσπότησε και άλλο.
Γιατί το κάνατε αυτό το μισό, κι εγώ. Ξέρετε εγώ τι ακούστηκε τους ειδικές άλλους. Όταν μας είδε να δυστύχουμε, μάθουμε κάτι για κακό. Τι, ποιανού βοήθεια ζητάμε. Αλλά, θεό, αυτός φωνάζει και καλό είναι. Δεν έχουν εσύ τα ειδούργη. Δεν μπορεί να μην δυστώ δωρε με αυτό δωρή. Απάνω σε κάνα τρεις μήνες ήρθε ένας αδελφός του καθηγητή. Σκόλασε με. Αλλά μην μου είπε στο φάει να πάνε απλό. Δεν το κόψω. Πάει. Thank you.
όταν τελείωσε ο πόλεμος και μιλάμε ορφανά, η μάνα μου νίκησε μια 24 λίρες, μια ταλίκα, για να μας πάει στη Σύνοπη. Τώρα στις 10 λίρες μπροστά και τα υπόλοιπα και στη Σύνοπη. Δύο άλογα είχε αυτός, αλλά είναι ένα αργό, αλλά τον κόσμο, η Λίζα, η Μαρκέντα, η Ζόπολα, η γιά μου, τους η γιά μας έτσι εδώ πέρα. Εσέναν αντίφορο, λέει, τα κατηγούμε για να είναι λίγο λαφρύτερα. Τώρα τι έπαθουν τα άλογα, ξέρω εγώ, εγώ άρχισα την Πεσενή και Ρόδα και πρώτα μαλλιά άρχισα την Λεβανθία και την Γιά μου πάνω. Αν μου δεν γύρισε, το κάνω. Να το απαράτησα κι εγώ, πέτυχαν οι φωλιά της ύστερα και πρώτα να χάνει και κουτά, έσπασε το κουράκι του άλογου. Ήρθε ένας κτηνίατρος, τον λόγωσε το λεπτάκο, τα μισθάνε, τη σκότωσε. Γιατί δεν ήταν για τα αυγά, τα εξαιρετική σας εδώ, δεν γιατρεύουμε. Τώρα τι να γίνει. Θα μου δώσουν γιατί τα υπόλοιπα λεφτά είναι και η μάνα πολύ και να μπορώ σε έναν άλλο άλογο να σας πάω σε Σύνοπη. Φύγαμε Δευτέρα. Αυτό είναι την Τετάρτη. Από το τάσικο πριν ήρθε ένας γιος, ένα παιδί, γυρό. Χώρισε έναν άλλο άλογο, τα άλογα με δείχνει μαθημένο. Δεν πάει. Και όλο το βάσταγε από μπροστά και λέει και σαν πήγαμε στο πολυβάτι του Σαββάτου. Φύγαμε Δευτέρα, Σαββάτου. Και πέρα ήταν πιο χειρότερος ο δρόμος. Και πιο μακρύ στη γραμμή, 7 μέρες από εκεί να πάμε. Και πήρα από το χέρι και πήγαμε στην αστυνομία. Τι θέλεις χειρά μου, πήγαμε λίγη λεφτά για αυτό το κουτάσιο που λέει. Και πάθαμε από τη σημεία και το έδωσα και τα λεφτά και τώρα λέω να πετά το γράμμα για να πάω εκεί στη Σύνοπη. Τώρα λέει ο κορυφαίος μου, μας έβαλε σε ένα δωμάτιο μέσα. Λέει πήρε στο χάνι και φώναξε τον τάδε. Ήρθε η δική αυτού και εκεί μέσα, πότε έφυγε στο πράγμα του τάσιου πριν. Δεν είναι τάδε. Εγώ με Δευτέρα. Τι ζημιά να δεις στο Ρώμα και πού τα φύγει. Εμείς ακούμε από τα λουτουργικά μετά, αλλά ακούω. Είμαι μέσα μόλις ο Σέδη Πάγος. Μας έφυγε στην Τετάρτη. Έφυγε στην Δευτέρα. Δώσε τις 14 λίρες στη γυναίκα του. Εάν δεν δεις σε 2 ώρες δεν τις φέρεις, θα διατάξουν να πουλήσουν τα αυγά σου και το κάρο σου με προβληθεί η γυναίκα. Ούτε να τα μιλήσει καθόλου τα αυγά. Να κάτσε πάλι. Απάνω σε 6 μέρες πήγαμε στη Σύνοπη. Μόλις πήγαμε στη Σύνοπη, τον περιποιήθηκαμε να πίνει μαμέ του 10 ώρες και με εκτός του δίπου 8 ρούπια, εκτός από τα 14 λίρες. Μετανόησε ο κύριος στην Ελλάδα. Ο κύριος δεν μετανόησε.